Καλή χρονιά, Ειρήνη. Καλή χρονιά να έχουμε, να είμαστε καλά. Μέσα στο 23, είδαμε ότι είχε γίνει και μια παρεξήγηση με τον Γιώργο Αγγελόπουλο. Με το καλό και το μωράκι του, γιατί από ό,τι κατάλαβα, η Δημητρούλα είναι και έγκυο. Ε, να είναι πάντα ευτυχισμένη. Δεν έγινε παρεξήγηση, δεν έκανα κάτι εσκεμένα. Δεν είχα σκοπό να βγάλω το νέο του, του έτου εγώ. Ε, Ήταν πασιφανέ ότι. Το το νέο ήταν γεγονό. Ε, και ούτε μα είχαν στέλνει κανένα μήνυμα που να έλεγε Παρακαλώ, μην μπείτε τίποτα. Με τον Τάνο μιλάτε. Τι εννοεί, Αν μιλάμε καθημερινά, Όχι, δεν μιλάμε. Mm -hmm. δεν λέμε μετά, από το, μετά από ό,τι συνέβη, έχετε μιλήσει με τον Τάνο. Έχουμε μιλήσει μια φορά. Πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ τυπικά, όπω πάντα άλλωστε. Τηλεοπτικά θα σε δούμε κάπου. Θέλω πάρα πολύ. Είμαι σε μια φάση ε, Εμβρασμού στα τηλεοπτικά, λίγο κάτι γίνεται, κάποιε προτάσει, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί. Εγώ θα θέλω πολύ. Το ένα είναι project δικό μου που το έχω κάνει εγώ πρόταση σε κανάλια, και το άλλο είναι project το οποίο τρέχει ήδη χρόνια στην TV και κάθε χρόνο κάποιοι πάνε. Σε κάποια εκπομπή θα μπορούσαμε να σε δούμε, να σχολιάζεις το τι γίνεται στο showbiz, το τι γίνεται στο survival. Ναι, νομίζω θα μπορούσα να το κάνω και αυτό. Πώ φαίνεται ο νέο κύκλο του Survivor. Τα άτομα που έχουν πάει, έχουν ένα ενδιαφέρον. Ε, είδα και προσωπικότητες οι οποίε νόμιζα ότι έχουν εξαφανιστεί. Να τι που ήρθανε στο προσκήνιο. Και γενικά είναι ωραία. Οκ, περιμένουμε να δούμε τι θα δώσουν. Η Κατερίνα Δαλάκα και η Ασημίνα πέρσι είχαν αποκλειστεί από το Survivor. Πιστεύει ότι έπρεπε να πάνε φέτο. Νομίζω η τιμωρία ε, ε, ε ισχύει μόνο για το 23. Το 24 έχει πει νέο έτο, δεν ισχύουν οι τιμωρίε του 23. Οπότε νομίζω ότι πάρα πολύ καλά κάνανε και τι πήρανε. Μπορεί και να, ε, να. το μετανιώσανε από την παραγωγή που το κάναν πέρυσι. Μπορεί να έγινε και για τα νούμερα τη τηλεθέαση. Πέρυσι. Ναι. ναι. Εσένα σου έγινε πρόταση για το φετινό κύκλο του Survivor. Όχι, για το φετινό δεν μου έγινε, όχι. Άρα σου έγινε πέρσι για το All Star. Τι να σου πω, <laughs> δεν θυμάμαι, ήταν το 23. Εάν σου γίνει πρόταση, θα το σκεφτεί. Ε, νομίζω όχι.